Μάντζαρης και ο Γκριν. Πριντεζής, η μπάλα στον Παπα-Νικολάου που έχει σου τριών πόντων ανοιχτό, ελεύθερο, το βάζει. Το σκορ είναι 3. Νίκη της Δόξας Λευκάδας το 80-86. Ψαθάς βγήκε και MVP της αγωνιστικής. Ποτέ άλλοτε στην καριέρα του δεν είχε κάνει αυτά που έκανε εκείνο το βράδυ. Έβαλε 27 πόντους και 10 στα 10 σουτ 2 πόντων, 2 στα 3 τρίποτα. Μόνο Γκάλης είχε παραπάνω εύστοχα σουτ απόλυτο. Τρεις χωρίς αποτέλεσμα, ο Αγραβάνης κατεβάζει το rebound, την μπάλα στο Waters. Η Δόξα Λευκάδας προηγείται με 13-10 του Ολυμπιακού. Εδώ σωστά Διονύσης και Φιλίας, προτού απαντήσει ο Eric Green. Ξαναγύρισε στο προσκήνιο, στην Basket League, Birch. Θα τελειώσει τη φάση ο Καναδός. Από την ασίστ του Αθηναίου, που έβαλε το μεγάλο κορμί του ο Ντόμπλας. Αγραβάνη στο επιθετικό rebound, καλάθι και φάουλ από τον άλλο παίκτη του Αμαρουσίου και του Να έχει ανταγωνιστικό μάτς. Είναι μια εκκρεμότητα που υπάρχει ακόμα. Εδώ θα καρφώσει ο Μιλουτίνο. Η άλλη εκκρεμότητα είναι το μάτς στην Αμαλία ανάμεσα. Waters. Το follow από τον Αγραβάνη, 33-25. Ολυμπιακός στο σύν 8. Δεν περισσεύουν κιόλας οι λύσεις στον Χάρη Μαρκόπουλο. Παρ' όλα αυτά η Δόξα υπήρξε στο πρώτο ημίχρονο και κυρίως στο πρώτο δεκάλεπτο πολύ ανταγωνιστική απέναντι στον Ολυμπιακό. Παπα-Νικολάου εκτελεί για 3 μπροστά στον Άμπον. Θα το βάλει 40-32. Ένα στο πρώτο ημίχρονο και ένα τώρα. Μάντζαρης, το pick and roll με τον Πρίντεζη, έφυγε μπάλα, κάλυψε ο Γεωργάκης, καλύπτει τώρα ο Άλεξ Χάρης, αλλά ο Πρίντεζης εκεί σε τέτοιες φάσεις, που μάλιστα, Γιώργο, σε συνέχεια εκείνο που λέγαμε, η Δόξα, για να δούμε. Ολυμπιακός με τον Waters, λάθος η πάσα του προς τον Πίρτς, διορθώνει εκεί ο Παπα-Νικολάου, έχει ελεύθερο σουτ και θα το βάλει τώρα ο Αμερικανός, ο Dominic Waters, για το 47-40. Εδώ από την δημιουργία του Κώστα Παπα-Νικολάου. Τολμηρή η πρόθεση του Σάνον Σκοτ. Αυτή η σκαστή πάσα προς τον Χάρης. Παπα-Νικολάου, Μπίρτς, το κάρφωμα του Καναδό Ολυμπιακός. Στο συν 9, 49-40. Ασίστ Παπα-Νικολάου, κάρφωμα Μπίρτς. Time out, 3. Τον έδειξε κάτω. Πάμε στον Παρίτσελ, επειδή γιατί τον Γιάννη Σφερόπο. Ω, μάλιστα. Πώς βγήκε ο Παπα-Νικολάου, πώς εκτέλεσε, έχει βάλει και τα τρία. Τίποτε να χάσει, προσπαθεί να κάνει τη ζημιά. Δύσκολο βέβαια, χθες δεν έγινε και νομίζω ότι θα γίνει και σήμερα. Εδώ ο Ολυμπιακός για πρώτη φορά θα βρει καλάθι τριών πόντων και μάλιστα σε κατάσταση transition από άλλον παίκτη πέραν του Κώστα Παπα-Νικολάου. Θα το βάλει ο Dominic Waters για να ανεβάσει τη διαφορά στους 15 Ολυμπιακός. Παουλ Αθηναίου. Καλή άμυνα του Ντόμπλας που έβαλε τις χερούκλες του και αγκάλιασε, σαν αγκάλιασε. Δημιούργησε ένα σύννεφο πάνω από τον Αθηναίο. Ολυμπιακός θα βρει καλάθι 60-45. Πρώτο. Το ισχύο. Είχε μείνει όμως. Είχε μείνει στην ομάδα, έκανε υπομονή τότε ο Παπαθεοδόρου και γενικώς η ΑΕΝ. Αλλά δεν μπόρεσε να την βοηθήσει τότε την ομάδα. Εσείς. Η εικόνα τελικά είναι μάλλον θετική, το πρόσημο είναι θετικό. Εδώ τώρα βεβαίως με την διαφορά στους 16, ο Γιάννης Αθηναίου την ανεβάζει στους 19. Με ένα καλάθι τριών πόντων. Πάμε στον Παρίτσελ, επειδή έχει μαζί το Φωτακιανό την ώρα που εκτελεί για 3 και το βάζει. 3 ο Παπα-Νικολάου, 1 ο Γότερς και 2 πια ο Αθηναίου. Έλα. Μέχρι στιγμής η εικόνα της ήταν πάρα πολύ καλή και θα πρέπει να τη διατηρήσει το ίδιο καλή για να τους βοηθήσει και ψυχολογικά εν ώψη του επόμενου αγώνα. Εκεί βεβαίως ο Μιλουτίνοφ κάνει πλάκα. Το λέω για ποιο λόγο. Γιατί ο Μιλουτίνοφ σήμερα, Δημήτρη Τσαλδάρη, το pick and roll εδώ που σκέπασε. Νομίζω ότι αυτή είναι η λέγιο. Και μάλιστα μια φορά όταν έπαιζε στην Ιταλία έδωσε μια συνέντευξη για το πώς αντέγραψε το step back από τον... Κατάσταση να μην μπορεί να παίξει. Πολλοί πίστευαν ότι τελικά θα ταξιδέψει το Καζάν. Δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Και η αλήθεια είναι ότι ο μαραθώνιος των υποχρεώσεων του Ολυμπιακού αναγκάζει και το... Η Δόξα Λευκάδας ήταν όταν στην πρεμιέρα του αθλήματος
Ωραία, δημιουργεί άλλη μια. Είναι τεζαβή από την προπροηγούμενη επίθεση του Ολυμπιακού. Δημιουργεί Αθηναίου, εκτέλεση με καλή κίνηση. Η δημιουργία του Αθηναίου, η εκτέλεση.